Ας είναι ο Βαγγέλης μας το τελευταίο θύμα στην άσφαλτο. Εξαντλώντας την αυστηρότητα του νόμου περί οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, ανακριτής και εισαγγελέας στο Ρέθυμνο αποφάσισαν αργά χθες το απόγευμα την προσωρινή κράτηση του 40χρονου Κύπριου οδηγού του Γιοταχή, που το βράδυ της 31ης Αυγούστου εμβόλησε και σκότωσε έναν 34χρονο δικυκλιστή στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου Περάματος. Ο Κύπριος τουρίστας, που μάλιστα είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, αν και συντετριμένος, όπως είπε, για το κακό που προκάλεσε, δεν κατάφερε να πείσει με τους ισχυρισμούς του, με συνέπεια να πάρει το δρόμο για τις φυλακές και τους συνηγόρους του να προτίθενται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Ο 40χρονος αντιμετωπίζει την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ, κατά την οποία προκλήθηκε θάνατος, καθώς και την κατηγορία της απήθειας κατά της αρχής, επειδή αρνήθηκε να δώσει αίμα παρότι το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, προβάλλοντας τον ισχυρισμό σοβαρών προβλημάτων υγείας. Την ίδια ώρα, η νεαρή σύντροφος του άτυχου Βαγγέλη, που χθες βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του στο δικαστικό μέγαρο, συγκλονίζει με το μήνυμα που απευθύνει μέσω της Crete TV. Είναι πολύ άδικο να χάνονται έτσι άδικα οι ζωές. Όταν χάνεται ένας άνθρωπος, δεν καταστρέφεται μόνο η δικιά του η ζωή, αλλά και οι ζωές όλων των άλλων. Οι ζωές της οικογένειάς του, των οικογενειών του. Θέλω να περάσω το μήνυμα, όχι αλκοόλ, όχι ουσίες, και να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Και μπορεί η απόφαση για την προφυλάκηση του μεθυσμένου οδηγού που προκάλεσε το θάνατο του δικυκλιστή να χαρακτηρίζεται ως μια σπάνια περίπτωση για τα ελληνικά χρονικά, εν τούτης το ζητούμενο είναι η πρόληψη και η παιδεία, όπως λέει στην Crete TV ο Γιώργος Καραβιώτης. Δεν είναι ο νόμος πάντοτε. Και δυστυχώς μπορεί να χάσουμε πάλι μια γενιά, εδώ και πολλά χρόνια λέμε τα ίδια. Μια γενιά, εάν δεν υπάρχει σωστή στρατηγική παιδεία και πρόληψη στα παιδιά. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Νομίζουμε πονάει αυτό το νόμο, πονάει αυτό το νόμο, πονάει αυτό. Δεν είναι τα πάντα με τον νόμο. Δεν είμαστε εναντίον τον νόμο. Ο νόμος χρειάζεται εκεί που πρέπει, είναι απαραίτητος και δεν μπορεί να κινηθεί μια πολιτεία σωστά αν δεν υπάρχουν και οι νόμοι. Πάντως, πριν καλά-καλά συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την τελευταία ανθρωποθυσία στην άσφαλτο, χθες το βράδυ ένας ακόμα 53χρονος δικυκλιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε δρόμο του Βλασιθίου, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του και νετράπη. Πρέπει να προσπαθήσει η πολιτεία να ξυπνήσει. Το λέμε και το ξαναλέμε, να ξυπνήσει. Να ξυπνήσει, να κάνει στρατηγική και πρόληψη. Όχι, ο νόμος είναι το πιο εύκολο πράγμα. Κάνει αυτό, αυτό το νόμο, αυτό το νόμο, αυτό. Και βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε και είναι το νόμο μετά από ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, δεν έχει την προνοητικότητα η πολιτεία να οργανώσει πιο μπροστά, να φτιάξει κάτι ή δομές, βλέποντας κάποια πράγματα, χωρίς να αναγκαστεί να προχωράει σε νόμο.